Η σκανδαλώδης γραφειοκρατία στις πλάτες των φορολογουμένων αναδύεται μαζί με τις οσμές από τα σκουπίδια που έχουν βαλτώσει στις εκβολές του ποταμού Γιώφυρο. Οι εικόνες που κατέγραψε η Κρήτη TV παραπέμπουν σε τριτοκοσμικές χώρες, με τα σκουπίδια ανεμένα είναι συγκεντρωμένα, ωστόσο κρυμμένα και μόνο επιμελώς κάτω από τη γέφυρα, δίχως κάποιος να έχει σπεύσει επί ένα δίμηνο περίπου να τα μαζέψει. Καθαρίσανε λίγο εκεί πέρα από κάτω στη γέφυρα, στηβιάσανε όλα τα σκουπίδια και τα αφήσανε σε ένα σωρό. Και τα αφήσανε. Πέσω ότι αυτή τη στιγμή βρέχει. Ξεχυλίζει ο ποτάμος. Αυτά πού θα τα πάει τα σκουπίδια? Μισές δουλειές. Έχει ανάγκη, είμαστε και εμείς άνθρωποι εδώ. Πρέπει να εξυπηρετηθούμε. Η εργολαβία για τον καθαρισμό ξεκίνησε στις αρχές του Σεπτέμβρη, με τον εργολάβο τότε έχοντας δώσει έκπτωση 75% να ξεκινά τις εργασίες που διακόπηκαν ευνηδιαστικά όμως με απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου για τυπικούς λόγους, όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυπίδης Κουκιαδάκης. Η κατάληξη ήταν όλα να παγώσουν και δύο μήνες μετά, έχοντας μεσολαβήσει και τα πρωτοβρόχια, η κατάσταση να έχει επιδεινωθεί και οι κάτοικοι οργισμένοι να μιλάνε για εγκατάλειψή τους από όλους τους φορείς. Ήταν εμπλοκή από το ελεκτικό συνέδριο που για πρώτη χρονιά μετά από αρκετά χρόνια άλλαξε τις αποφάσεις του. Δεν τις αλλάξαμε εμείς. Εμείς στηρίσαμε ό,τι έγινονταν και τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς δεν υπογράφηκε η σύμβαση που έπρεπε να υπογραφεί για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Παρ' όλα αυτά, κάναμε κάποιες εργασίες για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε κινδύνους. Υπάρχει ανευθυνότητα, υπάρχει σύγχυση από όλο τον κόσμο. Ούτως ή άλλως, πολλά πρέπει να αλλάξουν, όχι μόνο αυτό. Αυτοί οι εποπτεύοντες, ας πούμε, που τους πληρώνουν αυτούς, έπρεπε να τους βάλουν στη θέση τους. Αν δεν υπάρχει εποπτεία και είναι διαλυμένα όλα, ασόψονται. Πρέπει να καθαριστεί, διότι βρωμάει. Αυτοί που μένουμε εδώ πέρα δεξιά-αριστερά πέρα έχουμε προβλήματα. Εδώ έχουμε μαγαζιά πιο κάτω και έχουμε πλημμυρίσει τα νερά 2-3 φορές. Η εργολαβία, όπως εξήγησε ο Ευρυπίδης Κουγιαδάκης, έγινε αντικείμενο νέου διαγωνισμού, ο οποίος εγκρίθηκε. Ο ίδιος εργολάβος πήρε ξανά το έργο και σύντομα θα ξεκινήσει τον καθαρισμό. Το σκάνδαλο όμως αυτή τη φορά έχει εντελώς οικονομική χρειά, αφού εκμεταλλευόμενος τις συνθήκες, ο εργολάβος έδωσε έκπτωση μόλις 15 και όχι 75% που είχε δώσει στις αρχές του Σεπτέμβρη. Η προηγούμενη δημοπρασία που ακυρώθηκε είχε 74% έκπτωση. Αυτή που βγάλαμε στη συνέχεια για να τηρήσουμε με πολύ σεβασμό την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου, έχουμε έκπτωση 15%. Δηλαδή κάναμε ένα πολύ καλό δώρο στον εργολάβο, γιατί το πήρε ο ίδιος. Έπρεπε να έχουν καθαριστεί προπολού, να έχουν λάβει κάποια μέτρα, διότι εδώ είναι όλα τα σπίτια επικίνδυνα που είναι κοντά στον ποταμό. Είναι συνηθισμένο να μην κάνουν αυτά που πρέπει πάντα. Ανεξάρτητα από τη γραφειοκρατία πάντως, που έκανε και αυτή τη φορά το θαύμα της, μεγάλη απορία παραμένει να είναι το γιατί κάποιος όλο αυτό το διάστημα, έστω και εκτός εργολαβίας, δεν μπήκε στον κόπο να απομακρύνει τα σκουπίδια κάτω από τη γέφυρα μια ανάσα από τη λεωφόρο 62 Μαρτύρων.